Έρευνα στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή Ιωάννη Φραγκόπουλου πραγματοποίησε ο διδάκτορ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κουρκουρίδης και αφορά τη σχέση της Θεσσαλονίκης με τις κλαδικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στη συμπρωτεύουσα. Είναι οι κοινωνικοχωρικές διαστάσεις των εκθέσεων και των αλληλεπιδραστικών δυναμικών που αναπτύσσονται μεταξύ των εκθέσεων και των πόλεων που τις διοργανώνουν. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Κουρκουρίδης, η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των κλαδικών εκθέσεων και της πόλης της Θεσσαλονίκης είναι θετική, πολυδιάστατη και αμφίδρομη. Μάλιστα, όπως λέει, μέσα από την έρευνα φαίνεται αυτή η αλληλεπίδραση, όπου η έκθεση ενισχύει την πόλη και παράλληλα αντλεί τη δυναμική από αυτήν. Η έκθεση, φέρνοντας επισκέπτες και τουρίστες, αν θέλετε, στην πόλη, ενισχύει την πόλη οικονομικά, τις τοπικές επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα αντλεί και από τη δυναμική της πόλης. Δηλαδή, οι εκθέτες και οι επισκέπτες που έρχονται επιλέγουν τις εκθέσεις της Θεσσαλονίκης και για το ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός. Η έρευνα ξεκίνησε το 2016 και ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2021, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 πολίτες της Θεσσαλονίκης, 50 εκθέτες και 50 επισκέπτες εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη, καθώς και 15 εκπρόσωποι τοπικών φορέων, και μεταφέρει ουσιαστικά συμπεράσματα σχετικά με τη σχέση της έκθεσης και της Θεσσαλονίκης. Η θετική σε γενικές γραμμές επίδραση της εκθεσιακής δραστηριότητας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι το 88,7% των πολιτών βλέπει περιορισμένες και πολύ βλέπει θετικά την επίδραση της εκθεσιακής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα τις βλέπει περιορισμένες και πολύ συγκεκριμένες αρνητικές επιδράσεις που έχουν κυρίως να κάνουν με το κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια των εκθέσεων. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας και είναι η διαπίστωση όλων των ομάδων εμπλεκομένων των οποίων οι απόψεις διερευνήθηκαν, είναι ότι ο ρόλος των εκθέσεων είναι πολυλειτουργικός και δεν περιορίζεται μόνο στον οικονομικό τομέα, συμπεριλαμβάνοντας πολιτισμικές, ιδεολογικές, πολιτικές και ευρύτερα κοινωνικές διαστάσεις. Σίγουρα είναι πολυλειτουργικός και μάλιστα έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα για τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα η κεντρική θέση, αν και δεν ήταν αντικείμενο της έρευνάς μας, αναδείχθηκε μέσα από τις απαντήσεις των περισσότερων ομάδων που διερευνήθηκε η άποψή τους, ότι η κεντρική θέση της έκθεσης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, είναι ένα συν ακόμα στην σχέση αυτή της έκθεσης με την πόλη. Τέλος, σχετικά με τις θετικές οικονομικές επιδράσεις, προκύπτει ότι η σημαντικότερη είναι η ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης των τοπικών επιχειρήσεων, η επαφή των τοπικών επιχειρήσεων με μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις, καθώς και η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ενίσχυση της απασχόλησης.